Ζευγάρια ενωμένα, με γιόγκα γυμνασμένα, ποτέ ετοιμένα. Βιάζει για τον κάτω σκύλο. Τι δασκάλα είσαι εσύ, ακόμα και τη συνέντευξη με έβαλες να την πάρω σε στάση γιόγκα. Δεν είναι λογικό έτσι, δεν πρέπει. Συγγνώμη, όποιος σας κάνει παρέα τον βάζετε σε αυτό το τρυπάκι να γυμναστεί μαζί σας. Όχι, εμείς δεν βάζουμε κανέναν, μπαίνουν μόνοι τους. Αυτή είναι η παγίδα, λέμε μέρα στο σπίτι για φαγητό και είναι τα στρωματάκια έτοιμα. Ποιος επηρέασε ποιον στο κομμάτι της γιόγκα? Νομίζω είναι κάτι που υπήρχε στη ζωή μας. Αυτό που ήρθε και έδεσε είναι ότι ο Δημήτρης μου λέει εσύ κανονικά πρέπει να διδάξεις. Αλλά για να διδάξεις πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται. Οπότε αποφάσισα να πάω σε μια σχολή η οποία δίνει παγκόσμια certification για να ξέρω τι μου γίνεται. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Σφίξε τα πόδια, τέντωσε τα χέρια ψηλά. Μας ταιριάζει και το σπίτι μας είναι έτσι, εμείς έχουμε τις χελονίτσες μας στον κήπο, ξέρεις, είμαστε λίγο πιο cool και το παιδί είναι στο ίδιο στυλ. Και το παιδί κάνει γιόγκα? Βέβαια κάνει γιόγκα, ναι. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 4. Δημήτρη, εσύ πώς ξεκίνησες και ασχολήσαι με τη γιόγκα? Είναι ένα συνδετικός κρίκος στις πολεμικές τέχνες. Κάνω πάνω από 20 χρόνια πολεμικές τέχνες και είναι για μένα το κλειδί για να ενώσω όλες τις ασκήσεις και οι αναπνοές και η ευληγησία. Είναι κάτι που το έχεις μεταφέρει και στον χώρο δουλειά σου? Ναι, προσπαθώ να ενώσω πέρα τη γυμναστική που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις ώρες δουλειά, να έχουμε λίγο team spirit και να ενώσουμε λίγο την κουζίνα. Οπότε όλοι οι μαγειρές μου μια φορά την εβδομάδα κάνουμε μαζί γυμναστικούλα, κάνουμε γιόγκα. Όταν άκουσαν οι μάγειρές σου ότι μία φορά την εβδομάδα θα βγαίνουν στον κήπο με τα στρωματάκια τους και θα κάνουν γιόγκα, πώς αντέδρασαν? Στην αρχή με κοίταγαν λίγο περίεργα. Τώρα μου ζητάνε και δεύτερη προπόνηση στην εβδομάδα. Ναι, περιμένουν πώς και πώς με τα στρωματάκια τους. Δηλαδή τώρα πηγαίνουν πιο νωρίς από μένα. Στο σπίτι, πόσο συχνά βρίσκεται χρόνο για γυμνάζεστε οι δυο σας? Αυτό συνήθως τα πρωινά, επειδή ξυπνάμε πάρα πολύ πρωί. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι η γιόγκα, αν κάνεις με κάποιον που ξέρει, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, αυτό που βοηθάει όταν πρόκειται για ζευγάρια ή και μόνος σου ή μόνη σου όταν κάνεις, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, βοηθάει πάρα πολύ και στην ερωτική σου ζωή. Δεν βοηθάει. Σαν λιμπιντό. Ναι. Είναι νομίζω το μόνο είδος που βοηθάει τόσο πολύ σε αυτόν τον τομέα. Εσείς το ανακαλύψατε την πρώτη στιγμή της νοημίας σας ότι ταιριάζετε σε αυτό? Ναι, εμείς το ξέραμε. Ήταν και ένας από τους κρίκους που μας έδεσε το ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί στο φαγητό δεν σε βλέπω. μην το λες, τα καίω. Κάνω γύρω στις 11 ώρες την εβδομάδα γιόγκα. Πόσα χρόνια είστε μαζί τώρα? 4-5, ναι. Ο έρωτας κρατάει γυρά με τόση γιόγκα? Μια χαρά. Βοηθάει και η γιόγκα. Σε τι ακριβώς βοηθάει? Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάποιες ασκήσεις ειδικές για αυτό το πράγμα. Που είναι καλές ασκήσεις για όλο το σώμα, αλλά κυρίως εδώ το σύστημα. Έτσι έχεις ένα extra boost.